Επιστήμονες και γεωλόγοι εντόπισαν αρχαία υπολείμματα ποταμών σε κρατήρες στον Άρη, χρησιμοποιώντας εικόνες από το Curiosity Rover της NASA, σαρώσεις ιζυματογενών πετρωμάτων κάτω από τον κόλπο του Μεξικού στη Γη και προσομοιώσεις σε υπολογιστή. Αυτό δείχνει, για άλλη μια φορά, ότι μπορεί κάποτε να επικρατούσαν στον Άρη συνθήκες που θα επέτρεπαν την ύπαρξη ζωής. Ερευνητές που εξέτασαν τα δεδομένα στον κρατήρα Γκέιλ στον Άρη ανακάλυψαν περαιτέρω στοιχεία για την ύπαρξη ποταμών στον κόκκινο πλανήτη. Αντίστοιχα ευρήματα έχουν αποκαλυφθεί και από άλλους επιστήμονες, αλλά τώρα πιστεύετε ότι αυτά τα ποτάμια ήταν πιο εκτεταμένα από ό,τι πιστεύαμε. Βρίσκουμε στοιχεία ότι ο Άρης ήταν πιθανότατα ένας πλανήτης ποταμών, δήλωσε γεωεπιστήμονας. Στη Γη, τα ποτάμια είναι σημαντικά για τους κύκλους χημικών, θρεπτικών ουσιών και ιζυμάτων, τα οποία παίζουν το ρόλο τους στην ύπαρξη και διατήρηση της ζωής. Η ανακάλυψη περαιτέρω στοιχείων για την ύπαρξη ποταμών στον Άρη, επομένως, θα μπορούσε να είναι μια σημαντική εξέλιξη στην αναζήτηση σημείων ζωής στον κόκκινο πλανήτη. Η έρευνα έδειξε ότι ο Άρης θα μπορούσε να είχε πολύ περισσότερα ποτάμια από ό,τι πιστεύαμε, και άρα το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μπορεί να είχε κάποτε τις κατάλληλες συνθήκες για ζωή. Οι συγκεκριμένες μορφές εδάφους που εντοπίστηκαν βρίσκονται μέσα σε πολυάριθμους μικρούς κρατήρες στον Άρη, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαν αναγνωριστεί ως κοιτάσματα που σχηματίζονται από τρεχούμενο νερό. Επιπλέον, τα διάφορα ρόβερ του Άρη έχουν βρει κατά καιρούς ορυκτολογικά στοιχεία με τη μορφή ενώσεων που περιέχουν θείο, όπως ο Γιαροσίτης, που σχηματίζονται στο νερό. Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι τα ποτάμια ήταν ακόμη πιο πολλά και μεγάλα. Είναι ένα εναλλασσόμενο μείγμα απότομων πλαγιών και ρηχών μερών και κοντών κορυφογραμμών. Έχοντας στο νου τους την υδάτινη προέλευσή τους, οι ερευνητές εκπαίδευσαν το μοντέλο του υπολογιστή τους χρησιμοποιώντας εικόνες του Curiosity και τρισδιάστατες σαρώσεις στρωμάτων ιζυματογενούς βράχου στον πυθμένα της θάλασσας κάτω από τον κόλπο του Μεξικού. Το μοντέλο υπολογιστή μπόρεσε στη συνέχεια να προσομοιώσει τη διάβρωση των ιζυμάτων που άφησαν τα ποτάμια για να σχηματίσουν τις συγκεκριμένες μορφές εδάφους. Το Curiosity είχε προηγουμένως εξακριβώσει ότι ο κρατήρας Γκέιλ πλάτους 154 χιλιόμετρων ήταν γεμάτος με υγρό νερό. Η ανακάλυψη ότι οι μορφές εδάφους που εξετάστηκαν τώρα παρήχθησαν από ποτάμια δίνει κάποια ένδειξη της δομής αυτής της υδάτινης μάζας μέσα στον κρατήρα Γκέιλ. Η ανακάλυψη νέων αποδεικτικών στοιχείων για την ύπαρξη συνθήκων που θα μπορούσαν να υποστηρίζουν ζωή στον Άρη είναι πολύ σημαντική. Αυτή η απόδειξη υποδηλώνει ότι ο Άρης μπορεί να ήταν κάποτε κατάλληλος για την ύπαρξη ζωής, τουλάχιστον σε μορφή μικροοργανισμών. Επιπλέον, τα στοιχεία αυτά αυξάνουν το ενδιαφέρον για περαιτέρω αποστολές στον Άρη. Οι μελλοντικές αποστολές μπορούν να επικεντρωθούν σε περιοχές που έχουν εντοπιστεί αυτά τα στοιχεία για την έβρεση κάποιου ίχνους αρχαίας ζωής.